μηχανισμούς κρατικής και παγκόσμιας ασφάλειας, σύνδεση για ανταλλαγή ασφαλών πληροφοριών. Μπορείτε να συνδεθείτε και σε χαμηλό κόστος, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Το γρήγορο ίντερνετ είναι φτηνό και να είστε όπου γης και να συνδέεστε και να τα αξιοποιείτε. Όχι να λέμε ότι είμαστε στην ΙΟ και δεν μπορούμε να συνδεθούμε ή είμαστε στο κακοσάλεση και δεν μπορούμε να συνδεθούμε. Όλοι να μπορούμε να συνδεθούμε και φτηνά. Και αν μου λέτε αν έχω ένα αίτημα ως ψηφιακή Ελλάδα, και βέβαια έχω. Θέλω φτηνότερες τιμές από όλους και για όλους. Λοιπόν, χειραψία, γιατί είναι τιμή μου που έχω μαζί ανθρώπους οι οποίοι τι φτιάχνουν. Βλέπετε, φίλες και φίλοι, προσέξτε, υπολογιστής ενιδρίο, δεξιά από το Θοδωρή. Υπολογιστής ρομποτάκι από την άλλη μεριά. Βλέπετε αυτό το ενιδρίο, το οποίο μπορούμε, μέχρι και ψάρια μπορείτε να βάλετε αν θέλετε, που λέει ο λόγος. Έτσι θα τα πούμε όλα τα μυστικά τώρα σε λίγο. Και το ρομποτάκι, ο οποίος είναι ο Willy, ο οποίος έχει και σύστημα υδρόψυξης. Να το πω αυτό. Σε αυτό το σημείο θα δείτε ότι υπάρχει υδρόψυξη, υπάρχει ένα σύστημα το οποίο τι κάνει, ψύχει τον υπολογιστή. Λοιπόν, ξεκινάω στο ζουμί κατευθείαν. Ξεκινάω από τον Στέλιο. Στέλιο, γιατί το κάνετε? Πάνω απ' όλα είναι χόμπι. Ξεκίνησε αυτό στην Ελλάδα έντονα μετά το 2000-2001 από κάποια άτομα τα οποία αξίζει το κόπο να αναφερθεί. Τέλος πάντων, ο Χάιπρο 5 είναι ο νούμερο 1 αυτή τη στιγμή. Μπράβο. Ο οποίος, επειδή είναι και στο επάγγελμα ηλεκτρονικός, έχει απίστευτες γνώσεις, οπότε μπορεί να ψάξει ένα βήμα παραπέρα τα εξαρτήματα όλα και να τα φτάσει στο όριό τους πιο εύκολα. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς από εκεί πέρα, από κάποιοι είναι αυτοί που κλοκάρουν μέχρι ένα σημείο να λένε ότι να έχω ένα μηχάνημα λίγο πιο γρήγορο από το κανονικό, και είναι οι άλλοι που θέλουν να έχουν τα πάντα στο όριο. Δηλαδή, ανεξάρτητος κόστους, ό,τι να είναι εκεί. Ωραία. Λοιπόν, πάνω, ποιος είναι ο στόχος του υπερχρονισμού? Τι θέλουμε να πετύχουμε και κάνουμε υπερχρονισμό στον υπολογιστή? Είναι απλό το πράγμα. Αν κάποιος γνωρίζει λίγα πράγματα από αυτοκίνητα, θα καταλάβει πολύ εύκολα τι σημαίνει και το overclocking. Όταν έχεις ένα μάξι με 100 άλογα και θες να το πας 200, 300, ίσως και στα όρια του, θα κάνεις κάποιες μετατροπές, κάποιες βελτιώσεις, θα βάλεις το χέρι σου. Έτσι λοιπόν είναι και στον υπολογιστή. Θα πρέπει να πειράξεις ρεύματα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις ιδιαίτερες ψύξεις, νερό, υγρό άζωτο. Τα είδες και στο Athens Digital Week που μας επισκέφτηκες. Αυτό να πω ότι πραγματικά με εντυπωσίασε, παιδιά, το ότι είχατε όλους τους υπολογιστές αραδιασμένους στον πάγκο. Θα είναι χαρά μας κάποια στιγμή να μας ξανακαλέσεις και να φέρουμε και μια μπουκάλα υγρό άζωτο μαζί με κατάλληλο εξοπλισμό και να κάνουμε live μια τέτοια εκπομπή. Θα είναι πραγματικά κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Λοιπόν, Θοδωρή, εσύ ο τρίτος, δεν είσαι Βενιαμίν καθόλου, έτσι, ή είσαι Βενιαμίν της παρέας? Από τους τρεις σίγουρα. Είσαι έτσι. Είμαι ο Βενιαμίν, ναι. Λοιπόν, τι εμπειρίες σου έδωσε το overclocking? Σαν overclocking, φυσικά προσπαθείς να φτάσεις στο όριο και στο επίπεδο που βρίσκονται και τα παιδιά, ειδικά ο Στέλιος και οι υπόλοιποι που προαναφέρθηκαν, είναι η επιδίωξη για το ανώτερο. Όταν λες ανώτερο, φαντάζομαι ότι έχεις ένα πρόγραμμα 3D animation και θες να λειτουργήσεις με τον καλύτερο τρόπο. Έχεις ένα παιχνίδι, να πω στους τηλεθεατές ότι αυτό που κάνουν τα παιδιά είναι το εξής. Παίζεις ένα ιντερνετικό παιχνίδι. Εάν καθυστερήσεις ένα millisecond λόγω υπεξεργαστή, έχασες χιλιάδες πόντους, ας πούμε, ή έχασες ένα αντικείμενο. Ένα Articraft, ας πούμε, όπως λέγεται. Λοιπόν, οπότε εσείς τι κάνετε? Με τον υπερχρονισμό φροντίζετε να μην χάνει ούτε ένα millisecond επεξεργαστής. Ούτε ένα millisecond και ακόμη περισσότερο. Ακόμη πιο γρήγορα. Δηλαδή δεν φτάνουμε στο όριο του προγράμματος, προσπαθούμε να το πάμε